Οι κάτοικοι του Καστελοκάμπου και των γύρω περιοχών δεν το βάζουν κάτω. Έχουν αποφασίσει να δράσουν και μάλιστα αποτελεσματικά ώστε να πετύχουν την υπογειοποίηση της γραμμής του τρένου από το Ρίο και μετά. Μάλιστα, έχουν ήδη κλείσει ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό στις 18 Δεκεμβρίου. Στο ραντεβού θα του συνοδεύει και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Δεν κάνουμε πίσω. Θα προχωρήσει το έργο όπως θέλουμε, δηλαδή με υπογειοποίηση από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι. Και θα πάμε στις 18 του μήνα μαζί με τον Δήμαρχο και όποιος άλλος από τις παρατάξεις θέλει στην Αθήνα να βρούμε τον Υπουργό, να του δώσουμε και το ψήφισμα και να του πούμε και δύο λόγια ότι εμείς είμαστε ανένδοτοι. Από το Ρίο και μετά δεν περνάει το τρένο. Δεν θέλουμε ούτε να καταργηθεί ο προαστιακός, θέλουμε να γίνει ένα έργο σωστό το οποίο θα είναι για 300 χρόνια. Αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Στο μαγικό σταθμό, στην καρδιά της Καλαμάτας, το σκηνικό θυμίζει παραμύθι. Με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη. Σε ένα ονειρεμένο εργαστήρι, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Τι ξωτικά και νεράιδες, τι θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζη, τι συναυλίες καραόκε και αμέτρητα παιχνίδια για γέλια και διασκέδαση. Τι εκπλήξεις. Όλα θα τα ζήσετε στο μαγικό σταθμό. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό σας περιμένει στο παλιό σταθμό ΟΣΕ, στην καρδιά της Καλαμάτας. Αυτές είναι οι γιορτές, παιδιά! Το Χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένοι!